Τον άκουσο Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και το Θεό σου Πνεύμα, νίκαια και σε αιώνας των αιώνων. Τον Αγίον ενδόξων και πανεπιστήμων Αποστόλων, Οσίων και εφόρων πατέρων ημών, τον Αγίον ενδόξων, τον Πατέρα Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου, φίλου αυτού λαζάτρα ημέρου και πάντων των Αγίων. Σας πληθάζουν εξ των αγαθών βούλων, έστειλε δικαίων τάξη, έγκαιρ και Αβραάμ να πάψει, και με τα Αγίων και δικαίων σας πλούσε ημάς, δεν είσαι και σώσει, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Αιωνία, είναι ο πόλεμος που οι πολιτισμένοι παρακολουθούν από τηλεοράσεως, μετρώντας τους νεκρούς της κάθε πλευράς, χωρίς εδώ και με περίσσια αναλγησία. Ο άλλος πόλεμος είναι ακήρυκτος. Είναι ο πόλεμος ενός συστήματος, ύπουλου και απατηλού. Είναι ενοχιστρωμένη επίθεση των μηχανισμών που εκμαυρίζουν την ανθρώπινη ψυχή, καταρακώνουν τον σύγχρονο άνθρωπο, τον απομονώνουν και τον αλωτριώνουν. Απάθεια, βία, έγκλημα, ναρκωτικά, ρατσισμός, δουλεπόριο είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά αυτού του πολέμου νέου τύπου. Η νεολαία σε παγκόσμια πλέον κλίμακα δέχεται μια άνευ προηγουμένου ενοχιστρωμένη επίθεση. Παιδιά λιμοκτονούν και νέοι εξανδραποντίζονται με μισθούς πείνας, οδηγημένοι στο πνευματικό και ψυχικό θάνατο σε χαμένους παραδείσους. Τα μεγάλα ιδανικά, οι μεγάλες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης στέκουν αγάλματα ακίνητα, όπως γράφει ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, στον κόσμο των νεκρών, περιμένοντας την Ανάσταση. Οι προκλήσεις δεν σταματούν. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο τίθεται με έντονο τρόπο ζητήματα ταυτότητας των λαών, των πολιτισμών και των εθνών. Μόνο ένας ανιστόρητος θα ισχυριζόταν ότι ο αγώνας των Ελλήνων εναντίον της Ιταλικής και Γερμανικής εισβολής, αλλά και ο μετέπειτα εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας του λαού μας, δεν έχει ισχυρότατες προεκτάσεις στο παρόν. Τα μεγάλα ιδανικά, οι μεγάλες αξίες εκείνου του αγώνα παραμένουν επιθυμίες και ορόσημα στη σημερινή εποχή. Είναι τα ιδανικά που συνεγείρουν και θα συνεγείρουν τους Έλληνες στο επίπονο ταξίδι τους μέσα στην ιστορία. Είναι οι αξίες θύμα των λαών όλης της γης. Αποτελούν το πιο βαρύ εξοπλισμό στη μάχη για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Οι θυσίες και τα πάθη του ελληνισμού συνεχίζονται. Έτσι άλλωστε γράφουμε εμείς οι Έλληνες το σενάριο της δικής μας βίδας, της δικής μας πορείας. Σε αυτό το ταξίδι δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Είχαμε και θα έχουμε μαζί μας τις αγωνιστές περγαμηνές του ελληνισμού από τους μεγάλους αγώνες για την υπεράσπιση της πατρίδας. Συμμετέχουμε, όπως τότε το 40, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας στις μεγάλες διεκδικήσεις όλων των λαών της γης, μοιραζόμαστε οράματα και πόθους κοινούς, ονειρευόμαστε ένα κόσμο δίκαιο, νεανικό και φωτεινό. Ευχαριστώ πολύ.
Η μάχη τέλειωσε. Η σιωπή έφερε τα πουλιά. Η ησυχία βασιλεύει εκεί. Το χρώμα ξαναδείκει τη δύναμή του. Τα ραποσίκια ξαναδείχνουν το φως, δείχνοντας πάνω από τη θάλασσα. Μες του ουρανού, το γαλανό μελτέμι, μουσκεμένα τα φύλλα της καρδιάς μου, παίζουν τις ελπίδες τους. Στις ανθισμένες αγκλαδιές κάθεται η αθωότητα. Εκατομμύρια ψυχές που έχονται την αγάπη, γέρνουν με την παρουσία της, στις αγκλαδιές στην αυγή. Πες μου ένα λόγο ροδοδάχνη να σε θυμηθώ. Πες μου ένα λόγο θάλασσα να ανοίξω τα πανιά μου. Λάμνοντας τα χρυσά κουπιά, σίαμε στον ορίζοντα. Είναι κοντά μας και οι νεκροί, μεγάλωσε η καρδιά μας. Αυτό δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Ντυμένα με χρυσές, χαρούμενες ζακέτες, μπαινοβγαίνουν στο σπίτι μας τα παράπονα. Μέσα στην κούνια του μωρού κάθεται ο ήλιος στα πρωινά του μάτια. Δόξα σοι ο Θεός, βλέπουν τον κόσμο χωρίς σύννεφο. Μετρώ ένα-ένα τα βουνά. Με κλειστά μάτια ξέρω πια τον δρόμο που θα περάσω. Μέσα στην απέραντη έκταση της κλαμμένης ειρήνης, που ανάμεσα τις καλημέρες των παιδιών, έσκυψε γύρω από το φουστάνι της και τα είδα περιστέρια. Χωράμε όλα μου τα όνειρα μέσα στη φωλιά ενός κούκου που αναγγέλει την άνοιξη, την πράσινη άνοιξη, που έρχεται πάνω στη σιωπή, πατώντας τις ανάσεις μας, σιγά σιγά, σιγά σιγά, η συγγνώμη των νεκρών. Τώρα κοίταται απάνω στην τσιροφλισμένη χλένη, με ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά. Με ένα κλαδάκι λησμονιάς στα αριστερό του αυτί. Μοιάζει μπαξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά. Μοιάζει τραγούδι που το φήμωσαν μέσα στη σκοτεινιά. Μοιάζει ρολόι αγγέλου που εσταμάτησε. Μόλις είπανε «γεια παιδιά», τα ματωτσίνωρα και η απορία μαρμάρωσε. Κοίταται απάνω στην τσουρουφλισμένη χλένη. Αιώνες μαύροι γύρω του αληχτούν με σκελετούς σκυλιών τη φοβερή σιωπή. Και οι ώρες που ξανά έγιναν πέτρινες περιστέρες ακούν με προσοχή. Όμως το γέλιο κάηκε. Όμως η γη του φάθηκε. Όμως κανείς δεν άκουσε την πιο στερνή κραυγή. Όλος ο κόσμος άδειασε με τη στερνή κραυγή. Κάτω από τα πέντε κέντρα, χωρίς αλακεδιά, κοίταται στην τσουρουφλισμένη χλένη. Άδειο το κράνος, λασπωμένο το αίμα. Στο πλάι το μισοτελειωμένο μπράτσο. Και ανάμεσα από τα φρύδια, μικρό, πικρό πηγάδι, δαχτυλιά της μοίρας. Μικρό, πικρό πηγάδι, κοκκινόμαυρο. Πηγάδι, όπου κρυώνει η θύμηση. Μην κοιτάτε. Μην κοιτάτε από που του φύγει η ζωή. Μην πείτε πως ανέβηκε ψηλά ο καπνός του αμύρου. Έτσι λοιπόν η μια στιγμή, έτσι λοιπόν η μια στιγμή παράτησε την άλλη. Και ο ήλιος ο παντοτινός έτσι με μια στον κόσμο. Τις δώσε και τις τρεις Ελλάδα και τρεις φορές για σένα να πεθάνει.